Δύο συνεννόησεις και συνεργασίες διαπιστώθηκε στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Και ο Νίκος Δένδιας εκεί βεβαίως. Ο Νίκος Μελέτης, ο απεσταλμένος μας. Νίκο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Ολοκληρώθηκε η τριμερή που έγινε εδώ στο Αμάν μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας. Στην οποία επιβεβαιώθηκε και η άρση σχέση των τριών χωρών, αλλά κυρίως η πρόθεσή του για εμβάθυνση αυτής της μορφής τριμερού συνεργασίας, η οποία προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα, καθώς Ελλάδα και Κύπρος γίνονται οι γέφυρες για διευρυμένες περιφερειακές συνεργασίες, στις οποίες συμμετέχει και η Ιορδανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπουργοί ανέφεραν και ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα επισκεφθούν από κοινού το Ιράκ σε μια προσπάθεια να διευρυνθεί αυτό το πλαίσιο των τριμερών συνεργασιών, που στόχο έχει την ασφάλεια, την επένδυση της ασφάλειας της σταθερότητας, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής σε όλους τους τομείς. Στη διάρκεια των τοποθετήσεων του και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας συμφώνησε για την ανάγκη οι διαφορές να λύονται με βάση το διεθνές δίκαιο και οι σχέσεις να στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο των χωρών της περιοχής και εκφράστηκε ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και σε άλλες περιοχές, στι έφλεκτες περιοχές όπως η Συρία, η Λιβύη αλλά και η περιοχή της Παλαιστίνης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, επεσήμανε την ανάγκη των τριμερών αυτών συνεργασιών αλλά και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας, τονίζοντας ότι δεν είναι εναντίον κάποιες άλλες χώρες, είναι ανοιχτές για κάθε χώρα, η οποία όμως θέλει να ασπαστεί και να σεβαστεί στις αρχές του λεπτού δικαίου και της καλής γειτονίας. Mm-hmm. Άφησε μάλιστα και εχμές για τη στάση της Τουρκίας για το μεταναστευτικό, λέγοντας ότι η Ιορδανία, η οποία σηκώνει το μεγάλο βάρος του προσφυγικού από τη Συρία αλλά και τα προηγούμενα χρόνια από την Παλαιστίνη, δεν έχει επιχειρήσει να το εργαλειοποιήσει ούτε να εκβιάσει με αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως κάνει η Τουρκία. Και σε αναφέρει και βεβαίως και ενημέρωση τον Ιορδανό ομόλογό του για τις εξελίξεις στην περιοχή και για το ότι η Τουρκία λειτουργεί τελικά ως ταραξίας στην ευρύτερη περιοχή. Να ακούσουμε τον Υπουργό Νίκο. Καλή επιστροφή. Turkey acts in exactly the opposite way, outside the bounds of international legality and having become, unfortunately, the local troublemaker, threatening to use force, has threatened to declare war against Greece if Greece really acts on what is its sovereign right, expand its territorial waters to 12 nautical miles, by instrumentalizing the migration issue, by spreading propaganda like fake news, by exacerbating security challenges, by moving jihadists from Libya to the Caucasus, what I call a jihadist travel agency, and endangering peace and stability in all the region. Για τη στάση της Τουρκίας μίλησε καγκελάριος Γιώργο. Ναι, μίλησε Αντώνη. Η καγκελάριος η οποία μεσολαβεί σε αυτή τη διένεξη για να πέσουν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά τελικά δηλώνει απογοητευμένη, διαπιστώνει και η ίδια ότι είναι απογοητευμένη από τα αποτελέσματα αυτής της μεσολάβησης και για πρώτη φορά απέδωσε ευθέως την ευθύνη στην προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας. Στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου είχε συμφωνηθεί μια θετική πολιτική ατζέντα για τον ευρωτουρκικό διάλογο, αλλά τίποτα από αυτά δεν προχώρησε. Αντίθετα, συνεχίστηκαν οι προκλήσεις της Τουρκίας τόσο και έναντι της Κύπρου όσο και έναντι της Ελλάδας. Και όλα αυτά φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά τα μέτρα για την Τουρκία. Μέτρα που ήδη στο Γκίμνιτς στα τέλη Αυγούστου οι Υπουργοί Εξωτερικών είχαν αναθέσει στο Ζοζέ Μπορέλ να ετοιμάσει ένα σχετικό κατάλογο. Οι αναστολές της Μέρκελ, Αντώνη, εδράζονται στο στρατηγικό ρόλο που παίζει η Τουρκία στην περιοχή και κυρίως στη διαχείριση του προσφυγικού με μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 που χρειάζεται επικαιροποίηση αυτή τη στιγμή. Αλλά εκείνο που περιμένουν πλέον εδώ στο Βερολίνο, Αντώνη, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει αυτή τη φορά ένα βήμα πέρα από όσα είχαν συμφωνηθεί στο Συμβούλιο Κορυφής τον Οκτώβριο. Θα είναι ένα βήμα. Ναι, θα γίνει ένα βήμα πέρα από αυτά που είχαν συμφωνηθεί τον Οκτώβριο. Τι είχαν συμφωνηθεί, να τις πούν της Τουρκίας, ωραία, να ηρεμήσει λίγο, αλλά το επόμενο βήμα δεν ξέρω ποιος θα είναι. Το ένα βήμα, όταν και εγώ ρώτησα να μου το συγκεκριμενοποιήσουν, αλλά... Ξέρω ότι κάνεις ρεπορτάζ και στην καγκελαρία, οπότε 2-3 πράγματα θα είναι... Ναι, είναι οι ζυμώσεις που διεξάγονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά εάν παραδείγματος χάρη τον Οκτώβριο είχαμε ή στο Γκίμνιτς είχαμε μία εντολή προς τον Μπορέλ, τώρα ο Μπορέλ θα πρέπει να παρουσιάσει κάποιο χαρτί και τα χαρτιά μένουν. Αν το έχει το χαρτί, να δούμε στη Σύνοδο Κορυφής τι θα γίνει. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Πάω στην Αριάννα Φερεντίνου, όπου αφού σου εκλογική στην Τουρκία παραδέχτηκε εμπέσως πλην σαφώς. Το Roots Race το τραβήξαμε λίγο γιατί υπάρχει Σύνοδος Κορυφής.
Κάπως έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, και, αλλά παρόλα αυτά, όπως είπε, δύο φορές το τραβήξαμε, αλλά παρόλα αυτά δεν άλλαξε τη στάση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βέβαια έγιναν κατά τη διάρκεια κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ούγγρο ομολογό του. Ο Ούγγρος βέβαια ήταν πολύ, είναι και όπως είναι γνωστό, πολύ υπέρ της Τουρκίας. Είπε ότι είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται κανένα μέγα ποσοστό στην Τουρκία. Είπε ο Τσαβούσογλου ότι εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν το λέμε απλώς επειδή γίνεται αύριο η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν προβλήματα. Κατηγόρησε πάρα πολύ την Ελλάδα ότι αποφεύγει τον διάλογο, ότι παρά το γεγονός ότι, όπως είπες και εσύ, τραβήξαν δύο φορές το Roots Race, παρόλα αυτά με διάφορες δικαιολογίες. Εγώ αλλιώς το εννοούσα, βεβαίως, ότι το τράβηξαν το Roots Race για να πέσουν στα μαλακά στο Σύνοδο Κορυφής. Αυτοί το μεταφράζουν όπως θέλουν, ορίστε, εμείς ως δείγμα καλής θέλησης. Υπάρχει μια διαφορά προσέγγισης. Δείγμα καλής θέλησης, αλλά δεν έπιασε ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί είναι αρκετά εκνευρισμένοι. Είναι εμφανές τις τελευταίες μέρες ότι η Άγκυρα είναι πολύ εκνευρισμένη από τη στάση της Ευρώπης. Νομίζω ότι δεν περίμενε αυτή τη συσπήρωση και όπως διατυπώνεται. Οπότε βλέπουμε συνεχώς καθημερινά πολλές δηλώσεις σε πολύ έντονο ύφος. Δεν ξέρω φυσικά αν θα έχουν οποιαδήποτε ανταπόκριση.